Σε απόγνωση βρίσκονται νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις από το πολλαπλό χτύπημα που επιφέρει η ακρίβεια σε προϋπολογισμούς, κόστη παραγωγής και βέβαια κερδοφορίες. Η βιωσιμότητα πλέον είναι το μεγάλο στοίχημα για πολλούς, καθώς ως φαίνεται το κύμα ανατιμήσεων δεν έχει τέλος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Απρίλιο έκανε άλμα στο 9,4%, την ίδια ώρα που στην Ευρωζώνη έφτασε το 7,5%. Ότι παίρναμε το 12-13 που είχε γίνει μείωση μισθών και συντάξεων, παίρνουμε και τώρα. Αλλά οι αυξήσεις στο ρεύμα, οι αυξήσεις στα πετρέλαια, οι αυξήσεις στις βενζίνες. Στο φόντο αυτό και μετά τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, όπου ο εναρμονισμένος πληθωρισμός ανέβηκε στο 9,4 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021, ένα διψήφιο νούμερο στον δείκτη τιμών καταναλωτή είναι άκρος πιθανό. Η άνοδος των τιμών στην Ελλάδα είναι η έκτη πιο ταχεία στην Ευρωζώνη, αρκεί να σημειωθεί πως τον Μάρτιο η άνοδος του ελληνικού εναρμονισμένου δείκτη ήταν στο 8%, ενώ αυξήθηκε κατά 6,3% τον Φεβρουάριο, κατά 5,5% τον Ιανουάριο και κατά 4,4% τον Δεκέμβριο. Το προϊόν που το έπαιρνες με 90 λεπτά έχει πάει 2,10 τώρα. Δεν μιλάμε για αυξήσεις 10, 20, 30%. Μιλάμε για αυξήσεις πάνω από 100%. Είναι σάφη πια, πού θα πάει ο τόπος. Είχαμε 300 ας πούμε εμείς που μας ήρθε, λίγα έναντι, πάει 600 τώρα. Δηλαδή δεν θα τολμάμε όχι θερμοσύμφωνα, ούτε φούρνο, ούτε κουλούρι, ούτε μηδέν, τίποτα, μηδέν. Ο μεγαλύτερος συντελεστής στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης ήταν ο ενεργειακός τομέας, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 38% σε ετήσια βάση, ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό, αυξημένα κατά 6,4%. Κοιτάξτε να δείτε, όπως πάνε όλα τα πράγματα που πάνε στο Θεό. Λοιπόν, λογικό είναι οι άνθρωποι και πάλι καλά τα έχουν εδώ, γιατί υπάρχουν και αλλού περιοχές που είναι πιο ακριβά, πολύ πιο ακριβά. Δύσκολα για τον κόσμο. Μεταξύ των κρατών μελών, τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού που μετρήθηκαν με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή καταγράφηκαν στην Εστονία με 19% και στη Λιθουανία με 16,6%, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Μάλτα με 4,9% και στη Γαλλία με 5,4%. Χάλια είναι τα πράγματα.